Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Κατσαφάδο, που είναι και η πρώτη φορά που συνομιλούμε από τότε που έχει αναλάβει νέα καθήκοντα. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Χαίρετε, Υπουργέ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους απαντατές. Εσείς πώς ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση για το νέο πρόσωπο που έχει μπει στην κούρσα των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Κασελάκη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε μια διαδικασία η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν είχε επιδείξει κανένα ενδιαφέρον, και μιλάω για την εκλογή του νέου Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν θεσμικό ρόλο, είναι το δεύτερο κόμμα στη χώρα και έχει και υποχρεώσεις γύρω από αυτό. Η υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη είναι μια δημοσιότητα. Αλλά εγώ είμαι πάντοτε υπέρμαχος ότι όταν μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για θέσεις, μιλάμε για αρχές, μιλάμε για πρόγραμμα και όχι για κάτι άλλο. Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με την υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη, υπό την έννοια ότι είναι ένα άλλο κόμμα, ούτως ή άλλως δεν προτίθεμαι να πάω να ψηφίσω από τους υποψηφίους. Δεν θα ψηφίσει ο Σπίρτζης, θα ψηφίσετε εσείς. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, κύριε Κατσαφάδο, αυτό το οποίο με απασχολεί, αν μου επιτρέπετε, κύριε Προσκύτη, για να κλείσω την τοποθέτησή μου γύρω από αυτό, αυτό το οποίο με απασχολεί και θα με απασχολεί και στο μέλλον, είναι το ότι ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα βγει λόγω του θεσμικού ρόλου που έχει το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να κάνει μια παραγωγική αξιωματική αντιπολίτευση, μια αξιωματική αντιπολίτευση που να στηρίζεται στην αλήθεια και στο ρεαλισμό και να μην έχουμε τοξικές λογικές όπως είχαμε κατά εκεί το παρελθόν. Εκεί θα σας πήγαινα τώρα, οπότε απαντήσατε. Οι οποίες και αδιέξοδες είναι για τη χώρα και λύση δεν δίνουν, και σε τελική ανάλυση ήταν αδιέξοδες και για το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του φακέλου που ήταν τις τελευταίες μέρες, εξελίσσεται σε φλέγον για ένα κομμάτι της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, που είναι απολύτως σεβαστό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να μας πείτε για ποιο λόγο πηγαίνουμε σε νέες ταυτότητες, για να το καταλάβει ο κόσμος καλά. Ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Ακριβώς. Και αφετέρου, τι θα αλλάξει εν της πράγμασης στην καθημερινότητά μας, να μας πείτε, αν αλλάξει κάτι. Χαίρομαι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο κατανοητός και να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου του 2021, πέρασε ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου για λόγους καλύτερης ασφάλειας, ούτως ώστε να μην πλαστογραφούνται τα δελτία ταυτότητας, να είναι πολύ πιο δύσκολο ή αδύνατο να πλαστογραφηθούν τα δελτία ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών, και για λόγους καλύτερης και πιο εύκολης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τύπο δελτίου ταυτότητας. Αυτό το οποίο λοιπόν καλείται να εφαρμόσει η χώρα μας είναι ακριβώς το ίδιο με το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν και εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Το χρονοδιάγραμμα, κύριε Υπουργέ, θα έχει ορίζοντα διετίας, δηλαδή σε δύο χρόνια από τώρα, το 2025, θα πρέπει όλοι να έχουμε νέα ταυτότητα? Η καταληκτική ημερομηνία, κυρία Καντώνα, την οποία έχει θέσει η Ευρώπη, είναι ο Αύγουστος του 2026. Από τον Αύγουστο του 2026 ως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας λογίζεται το καινούριο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι είδηση τώρα αυτό που μας λέτε, για να έχουμε και μια εικόνα? Δεν είναι καμία είδηση. Το έχουμε πει και τους χρόνους και όλα και τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις. Το έχετε πει εσείς δεν σημαίνει όμως ότι είναι γνωστό ευρέως στον κόσμο, θέλω να σας πω. Και επίσης έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε μια μερίδα συμπολιτών μας που οι άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν κάποιους φόβους για αυτή την καινούργια διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε πώς θα τους πείσετε και πώς θα τους εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, τι να πείσουμε για το αυτονόητο, για το ότι θα έχουμε ένα συγκεκριμένο. Καταρχήν, θεωρώ ότι καμία ελληνική κυβέρνηση, και πόσο δε μάλλον η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, δεν θα μπορούσε να δεχτεί οι Έλληνες πολίτες να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι ότι το δελτίο ταυτότητας, το καινούριο το οποίο θα υπάρχει, δεν έχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τα στοιχεία δελτίου ταυτότητας που θα έχει για όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι συγκεκριμένοι όροι και τα χαρακτηριστικά τα οποία μπαίνουν. Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά τα οποία λέμε, πάλι για να σας ενημερώσω, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ψηφιακή φωτογραφία, από ψηφιακή τη μέτρηση του ύψους του κάθε πολίτη ο οποίος θα έχει το δελτίο ταυτότητάς του και το ψηφιακό δακτυλικό του αποτύπωμα. Αυτά είναι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά τα οποία θα περιέχει.
το τσίπ το οποίο έχει, το οποίο είναι το ίδιο τσίπ με αυτό το οποίο έχουν τα νέα διαβατήρια, είναι το ίδιο τσίπ με αυτό το οποίο έχει η πιστωτική μας κάρτα, οι τραπεζικές μας κάρτες, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι το τσίπ το οποίο έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Αεροποδίας, ούτως ώστε να μπορούν να σκανάρουν οι ταυτότητες και να μπορεί να γίνεται εύκολα η μετακίνηση στα αεροδρόμια όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα διαφορετικό. Όλα τα άλλα αποτελούν γραφικότητες και θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ αντιλαμβάνομαι και κατανοώ ότι σε οποιαδήποτε αλλαγή και σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, ένα κομμάτι της κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής, γενικότερα. Υπάρχουν οι συμπολίτες μας, υπάρχει κάποιο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο μπορεί να τα βλέπει με δυσπιστία. Ναι, γιατί υπάρχει, κύριε Υπουργέ, και πολιτική εκμετάλλευση από μια μερίδα κομμάτων που βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Εδώ θέλω να καταλήξω. Ότι εγώ κατανοώ τον κάθε πολίτη, ο οποίος μπορεί να το βλέπει με μια καχυποψία ή με μια δυσπιστία και να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως το οποίο δεν δέχομαι είναι πολιτικά κόμματα, πολιτικούς οργανισμούς, πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προσπαθούν να ακούσουν μα και σε αυτήν την τόσο απλή και αυτονόητη και υποχρεωτική διαδικασία για τη χώρα μας, να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν θεωρίες συνωμοσίας ή να προσπαθούν να διχάσουν και με τοξικότητα να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει κάποια στιγμή και τα κόμματα να σοβαρευτούν και να αντιληφθούν ότι δεν είναι όλα τα παιδεία για να μπορέσεις να διχάσεις ή να αλλιεύσεις ψήφους. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Κατσαφάδο, επειδή βλέπουμε ένα κύμα δηλώσεων, όπως λένε και οι ίδιοι αστυνομικοί σε αστυνομικά τμήματα, απώλειας ταυτοτήτων των πολιτών. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν πιστεί ότι αν δηλώσουν απώλεια ταυτότητας, βγάλουν την ίδια ταυτότητα, αυτή που χρησιμοποιούμε και σήμερα εκ νέου, θα έχουν ένα χρονικό περιθώριο μεγαλύτερο προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να βγάλουν τις καινούργιες ταυτότητες. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό. Μα δεν υπάρχει κανένα απολύτως μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Σας λέω, τα δελτία ταυτότητας, όποιο άλλο δελτίο ταυτότητας εκτός από το καινούργιο το οποίο θα βγει, δεν έχουν ισχύ μετά τον Αύγουστο του 2026. Δεν θα είναι δελτίο ταυτότητας. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, κάτι το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα. Σε περιπτώσεις ταυτοπροσωπίας, σε κάποιες περιπτώσεις ταυτοπροσωπίας, ακόμα και σήμερα μετράει η πιο παλιά ταυτότητα την οποία έχουμε, ένα λιγμένο διαβατήριο, ένα λιγμένο δίπλωμα οδήγησης, σε κάποιες περιπτώσεις ταυτοπροσωπίας. Αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε, δελτία ταυτότητας τα οποία θα έχουν ισχύ από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, θα είναι μόνο τα καινούργια δελτία ταυτότητας. Που σημαίνει ότι αν κάποιος διατηρήσει ένα παλιό, πέραν το ότι δεν θα μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, τι άλλο μπορεί, δεν θα μπορεί κύριε να κάνει. Καντώνα, ενδεχομένως να μην μπορεί να ταξιδέψει ούτε στο εσωτερικό. Γιατί μπορεί μια αεροπορική εταιρεία να θέλει όλες οι μετακινήσεις να γίνεται μόνο με τα καινούργια ταυτότητα. Τώρα, κύριε Κατσαφάδο, επειδή τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε το τραγικό συμβάν του θανάτου του φιλάθλου της ΑΕΚ, θα ήθελα να μας πείτε, εάν έχουμε κάποια πρόοδο σε ό,τι έχει να κάνει με τον εσωτερικό έλεγχο στους κόλπους της Ελλάς για τις πανθομολογούμενες ευθύνες που οδήγησαν στην ιστορία αυτή, και σε τι σημείο βρισκόμαστε τώρα σε επίπεδο πρωτοβουλειών της πολιτείας μετά και την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσέφερη, τον επικεφαλή της ΟΕΦΑ και τους προέδρους των μεγάλων ΠΑΕ, σε τι σημείο βρισκόμαστε τώρα σε επίπεδο πρωτοβουλειών της κυβέρνησης? Κύριε Φουσκηδή, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι τα φαινόμενα του χουλιγκινισμού και της οπαδικής βίας είναι ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο έχει και κοινωνικό υπόβαθρο, έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό το οποίο είχαμε που στήχησε τη ζωή σε ένα νέο άνθρωπο, όπως ήταν το Μιχάλη, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, είδατε ότι μετακινήθηκαν 100 Κροάτες μαζί με Γερμανούς, μαζί με έναν Γερμανό πολίτη, μαζί με δύο Αυστριακούς πολίτες, μαζί με έναν Αλβανό πολίτη και μαζί με Έλληνες. Οπότε καταλαβαίνετε, το να φύγουν και να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι κάποιοι άνθρωποι που ήταν ακροδεξιοί, νεοναζί, και να εκδράμουν με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και να δημιουργήσουν επεισόδια τα οποία είχαν την τραγική κατάληξη ενός νέου ανθρώπου, δεν θα πρέπει να το δούμε τόσο απλά, και δεν είναι μόνο οπαδική βία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει και κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εδώ να καταπολεμήσουμε. Η διαφορά είναι ότι μας είχαν ειδοποιήσει οι υπηρεσίες των άλλων χωρών ότι έρχονται και δίνησαν και δεν ήταν ένας, ούτε ήταν δύο. Και χίλια χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στην Αθήνα. Έτσι, εκεί είναι το ζητούμενο. Πρώτοι εμείς. Και ξέραμε και ποιοι ήταν. Τι πινακίδες των αυτοκινήτων. Πρώτοι εμείς, τόσο ο κύριος Οικονόμου όσο και εγώ,
αναγνωρίσαμε το ότι στην συγκεκριμένη υπόθεση έχουν γίνει κάποια σοβαρά λάθη από πλευρά τη. Να, εδώ α πούμε, κύριε Υπουργέ, μια ταυτότητα δεν ζητήσαμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Να δούμε που μα έρχονται και ποιοι είναι. Κύριε Καντώνα και κύριε Φουσκηδή, θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το να αναγνωρίζει, δεν θα πρέπει να έχουμε μια μηδενιστική νοοτροπία με αφορμή κάποιο φαινόμενο. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη στη διαχείριση τη όλη υπόθεση από την ελληνική αστυνομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει πολλές μεγάλες και σημαντικές επιτυχίες. Ούτε ποιος σημαίνει. Το είπε αυτό. Όχι. Εγώ σας το λέω γιατί υπάρχει μία νοοτροπία. Και η νοοτροπία που υπάρχει είναι ότι παίρνουμε ένα περιστατικό και εξ αφορμής αυτού του περιστατικού μηδενίζουμε όλα τα άλλα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν σε εκείνο το περιστατικό έκανε κάποια σοβαρά λάθη. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πήρε την απόφαση για μετακινήσεις κάποιων συγκεκριμένων αξιωματικών στους οποίους θεωρείται ότι υπάρχει μια ευθύνη. Συνεχίζεται η ΕΔΕ η οποία γίνεται σε ανώτατο επίπεδο. Μόλις το περασμένο Σάββατο, όπως ξέρετε και εσείς, υπήρξαν και άλλες 5 μετακινήσεις ανώτατων αξιωματικών, στους οποίους και εκεί φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία ότι καταλογίζεται μια κάποια ευθύνη και η ΕΔΕ συνεχίζεται. Το θέμα το δικό μας. Απόδοση ευθυνών σε κεντρικό επίπεδο θα υπάρξει με βάση τα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου που υπάρχουν. Και εννοώ βεβαίως αν θεωρείτε κι εσείς, ως πολιτικός προϊστάμενος, μαζί βεβαίως με τον κύριο Οικονόμου, εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο από αυτό που συζητάμε. Από τους 7 που φύγαν, από τους 5 που μας λέτε εσείς τώρα και ούτω καθεξής. Εγώ, κύριε Φουσκίδη, θα αφήσω ανεμπόδιστα να διεξαχθεί η ΕΔΕ και θα περιμένω τα αποτελέσματά της. Θεωρώ ότι θα ήταν αδόκιμο. Τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός, και αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός, να παρέμβουμε κατά τη διεξαγωγή της ΕΔΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακολουθεί μια ξεχωριστή και από μόνη της διαδικασία. Ναι. Να είστε σίγουροι όμως ότι η ένορκη διοικητική εξέταση η οποία γίνεται δεν γίνεται με όρους επικοινωνίας και με όρους ουσίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπήρξαν σταδιακά κάποιες απομακρύνσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα τα οποία οδηγούνται σιγά-σιγά μέσα από την έρευνα του περιστατικού. Να σας Στόχος και σκοπός μας δεν είναι να λυθεί το θέμα, να υπάρξουν οι ποινές ή η τιμωρία ή η απομακρύνση κάποιων συγκεκριμένων αξιωματικών οι οποίοι είχαν την αντικειμενική ευθύνη και μόνο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει. Το δεύτερο κομμάτι είναι η πρόληψη, ούτως ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια δυσάρεστη θέση, να έχουμε τραγικά τέτοια επεισόδια τα οποία να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι. Επειδή μπαίνουμε σε νέο ακαδημαϊκό έτος, η πανεπιστημιακή αστυνομία θα συνεχίσει να λειτουργεί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κύριε Υπουργέ? Φυσικά και θα συνεχίσει να λειτουργεί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το λέω με αφορμή και την επέμβαση που έκανε η αστυνομία σε μια κατάληψη στο Πολυτεχνείο, που ήταν και 20 χρόνια εκεί πέρα η κατάληψη αυτή. Σήμερα το πρωί. Φυσικά και θα συνεχίσει την λειτουργία της, φυσικά και θα συνεχίσει τη δράση της. Νομίζω ότι από όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη το 2019 μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου γύρω από την εμπέδωση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και αυτή την προσπάθεια θα την εντείνουμε ούτως ώστε να είναι τα πανεπιστήμια μας και οι ακαδημιακοί χώροι ελεύθεροι για να μπορεί ο κάθε φοιτητής απρόσκοπτα και να παρακολουθεί τα μαθήματά του, αλλά και να διακηρύσει τις ιδέες και τις απόψεις του, χωρίς φυσικά επειδή να είχατε περάσει, επειδή εσείς είχατε περάσει, βεβαίως, κύριε Κατσαφάδο, από τα πανεπιστήμια, το γνωρίζουν όλοι όσοι ξέρουν την πολιτική σας πορεία, με ιδιαίτερα έντονη δράση την περίοδο των φοιτητικών σας χρόνων. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σε καμία περίπτωση ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν ήταν ανάλογος των κυβερνητικών εξαγγελιών για το κομμάτι αυτό, αλλά και του ίδιου του νόμου που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή για κάποιο λόγο υπήρχε ένας δισταγμός όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπολείπονται να γίνουν από πλευράς των ακαδημαϊκών αρχών. Μην στεκόμαστε μόνο στην λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις από πάνω. Εκεί που στέκομαι είναι ότι υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, γίνονται περιπολίες γύρω από συγκεκριμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτά τα οποία είχαν επισημανθεί ότι έχουν μια ιδιαίτερη, στα οποία πρέπει να επιδείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε. Οπότε η λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν διακόπη ποτέ. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε και συζητάμε επιχειρησιακά πώς μπορεί να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και να είναι ακόμα πιο αποδεκτή η λειτουργία της. Αυτό βέβαια πάντοτε σε συνεργασία και σε αλλογή με τις ακαδημαϊκές αρχές.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσαφάδο, να σας ευχαριστήσουμε για τις χρηστικές πληροφορίες και θα τα ξαναπούμε, βεβαίως. Γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα είναι τέτοια που θα επικοινωνήσουμε και άλλες φορές μαζί σας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, Υπουργέ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι.